Καλώς ορίζουμε για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα τις παρουσιάστριες μας, την Πιέτρα Μιέντε και την Μόλιν Όκερμαν. Τι είσοδος. Με ένα σπουδαίο τραγούδι φυσικά τον Άμπα. Που μας θυμίζει. Μας θυμίζει καλό γύρω πίσω. Γιατί αγαπάμε τη μουσική πρώτα απ' όλα. Σωστό και αυτό. Η δύναμη της μουσικής είναι ακατάλητη και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και πρέπει να αφαιθούν απερίσπαστοι οι καλλιτέχνες όλοι να εστιάσουν εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2024. Και καλώς ορίσατε στο Μάλμε της Σουηδίας, το μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου. Η αναμονή ενός έτους τελείωσε. Απόψε διαγωνιζόμενοι από 25 χώρες θα διαγωνιστούν για την νίκη, μας λέει η Μόλιν Όκερμαν. Και παίρνει και το χειροκρότημα. Και τώρα γίνεται χαμός. Κάθε φορά που ανακοινώνει με τον ίδιο τρόπο το όνομά της. Πολύ γνωστή παρουσιάστρια, κωμική ηθοποιός. Πολύ. Και η Μολίν είναι γνωστή ιδιαίτερα ως ηθοποιός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζει την αγάπη του το κοινό. Η Πιέτρα είναι ένα icon. Ναι, τρίτη φορά παρουσιάζει τον διαγωνισμό πλέον. Ναι, είδαμε όλους τους καλλιτέχνες να διασχίζουν τη σκηνή με σουηδικά κομμάτια. Πρώτος από όλους ο θρυλικός Björn Skifs. Και μια αναφορά στο Σάπα, όπου 50 χρόνια πριν κέρδισαν τον διαγωνισμό. Στο τέλος, σε 3-8 ώρες, βάλτε ένα μισό ώρο, στο τέλος της βραδιάς, θα έχουμε έναν νέο νικητή. Θα στεφθεί ο νικητής. Θα πάρει αυτό το υπέροχο τρόπαιο και θα έχει και μπόνους. Ναι. Ένα DVD αυτής της τηλεοπτικής σειράς. Εκεί που τσακώνονται μητέρες και κόρες. Πολύ γενναιόδωρο, ναι. Μια φορά το χρόνο, την κάνει την καλή την πράξη. Σε αυτή την αρένα, λοιπόν, περισσότερες από 90 χώρες, φανς, έχουν ταξιδέψει για να δούνε τον φετινό διαγωνισμό. Όμως έμαθα, λέει, πως και πολλοί κόσμος που υπάρχει στο στάδιο που δεν έχουν δει ξανά την Eurovision και θα την δουν για πρώτη φορά. Και έχουν και ένα μήνυμα. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί. Για 68η φορά. Αν χάσετε τις πρώτες 27 φορές, για πάμε να δούμε ένα recap.